Τρίτο 24ωρο αγωνία για τον 89χρονο συνταξιούχο Ευάγγελο Τζουβελέκα που εξαφανίστηκε το απόγευμα τη Παρασκευή από την παραλία του Αλμύρου, περίπου ένα χιλιόμετρο δυτικά από το λιμένα τη Ιεράπετρα. Με το πρώτο φω τη ημέρα, οι έρευνε που διεκόπησαν αργά το βράδυ του Σαββάτου ξεκίνησαν και πάλι με τα σωστικά συνεργεία να αναζητούν τα ίχνη του άτυχου ηλικιωμένου. Σε ιδιαίτερα άσχημη ψυχολογική κατάσταση, τα μέλη τη οικογένεια του αγνοούμενου παρακολουθούν την εξέλιξη των ερευνών. Η μοίρα του έπαιξε άσχημο παιχνίδι, καθώ ακόμη δεν έχουν στεγνώσει τα δάκρυά του από τον απροσδόκητο χαμό ενό ακόμη νεαρού μέλου τη οικογένειά του, του 22χρονου Δημήτρη που είχε τραυματιστεί θανάσιμα πριν από μερικέ ημέρε σε τροχαίο δυστύχημα στην οδό Κύπρου στην Ιεράπετρα. Οι γονείς του 22χρονου είχαν πάρει τότε τη μεγάλη απόφαση να δωρήσουν τα οργανά του προκειμένου να σωθούν στην μα. Τόσο την Παρασκευή όσο και το Σάββατο οι αρχές σάρωσαν την ακτογραμμία από την Ιερά Πέτρα μέχρι τα τέρτσα της Βιάνου χωρίς αποτέλεσμα. Παρά τη συμμετοχή διτών αλλά και ντρών, που ερεύνησαν όλη την περιοχή σε απόσταση ενός μιλίου από την ακτή. Από το πρωί στην περιοχή κατέπλεψε το ναυαγοσωστικό 519 από την Αγία Γαλήνη, το οποίο συνέχισε τι έρευνε σε μεγαλύτερα βάθη, φτάνοντα έω και 5 μίλια ανοιχτά των ακτών. τρίτη συνεχόμενη ημέρα συνεχίστηκαν οι έρευνε και από ξηρά, με δυνάμει από το λιμεναρχείο τη Ιεράπετρα στην τοπική αστυνομία, του εθελοντέ σαμαρίτε, διασώστε τη ΕΔΙΚ με αυτοδίτε, μέλη τη ομάδα διάσωση Κρήτη με εθελοντέ κεντρών, δίτε του λιμενικού σώματο αλλά και ιδιώτε.